Και ήρξα το αυτή σε παραβολές λέγειν. Αμπελώνα εφύτευσεν άνθρωπος, και περιέθηκε φραγμών, και όριξεν υπολίνιον, και οκοδόμησε πύργον, και εξέδω το αυτόν γεωργής, και απεδίμησε, και απέστειλε προς τους γεωργούς το καιρό δούλων, ή να παρά των γεωργών λάβει από του καρπού του αμπελώνος. Οι δελαβώντες αυτόν έδιραν, και απέστειλαν κενών. Και πάλι να απέστειλε προς αυτούς άλλων δούλων. Κακίνων λιθοβολήσαντες εκεφαλαίωσαν και απέστειλαν ιτιμωμένων. Και πάλι ν' άλλον απέστειλε. Κακίνων απέκτηναν. Και πολλούς άλλους, τους μεν δέροντες, τους δε αποκτήνοντες. Έτιουν ένα ιόν έχων αγαπητών αυτού, απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσχατον, λέγον ότι εντραπήσονται τον ιόν μου. Εκείνη δε η Γεωργή είπων προς εαυτούς ότι ούτως εστίν ο κληρονόμος. Δεύτε, αποκτήνομεν αυτόν και ημών έστε η κληρονομία. Και λαβώντες αυτόν απέκτηναν και εξέβαλον έξω του αμπελώνος. Τι ον ποιήσει ο Κύριος του αμπελώνος. Ελεύσετε και απολέσει τους γεωργούς και δώσει τον αμπελώνα άλλης. Ουδέ την γραφήν ταύτην ανέγνωτε. Λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες. Ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. Παρά Κυρίου εγένετο αυτή, και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Και εζήτουν αυτόν κρατήσε, και εφοβήθησαν τον όχλον. Έγνωσαν γάρ ότι προς αυτούς την παραβολήν είπε, και αφέντες αυτόν απήλθον. Και αποστέλουσι προς αυτόν την άστον των Φαρισαίων και των Ηρωδιανών, ή να αυτόν αγρεύσωση λόγο. Οι δελθόντες λέγουσιν αυτό. Διδάσκαλε, είδαμεν ότι αληθεί σύ, και ου μέλησι περί ουδενός. Ου γαρ βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων, αλεπαληθεία στην οδόν του Θεού διδάσκεις. Έξεστη κίνσον κέσαρι δούνε ίου. Δόμεν ή μη δόμεν. Ο δε ειδός αυτόν την υπόκρισιν είπεν αυτής. Τι με πειράζετε, φέρετε μη δυνάριον ή να είδω. Η δε είναι γκάν και λέγει αυτής. Τίνωσε η εικόνα αυτή και η επιγραφή. Είδε είπον αυτό. Κέσαρος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής. Απόδοτε τα Κέσαρος Κέσαρι. Και τα του Θεού το Θεό. Και θαύμασαν επ' αυτό. Και έρχονται σαδουκαίοι προς αυτόν, ή την εσλέγουσιν ανάστασιν μη είναι. Και επιρώτησαν αυτόν λέγοντες. Διδάσκαλε, Μωσής έγραψεν ημίν, ότι εάν την ως αδελφός αποθάνει και καταλείπει γυναίκα και τέκνα μη αφή, ή να λάβει ο αδελφός αυτού την γυναίκα αυτού και εξαναστήσει σπέρμα το αδελφό αυτού. Επτά ούν αδελφοί ήσαν, και ο πρώτος έλαβε γυναίκα και αποθνίσκον ου καφή και σπέρμα, και ο δεύτερος έλαβε αυτήν και απέθανε, και ουδέ αυτός αφή και σπέρμα, και ο τρίτος ως αυτός, και έλαβον αυτήν οι επτά, και ου καφήκαν σπέρμα. Εσχάτη πάντων απέθανε και η γηνή. Εν τι ούν αναστάσει όταν αναστώσει, τίν ως αυτόν έστε γηνή. Η γάρ επτά έσχον αυτήν γυναίκα. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής, ούδια τούτο πλανάστε, μη ειδώτε στας γραφάς, μη δε την δύναμην του Θεού. Όταν γάρ εκ νεκρών αναστώσιν, ούτε γαμούσιν, ούτε γαμίσκονται, αλυσίνος άγγελοι ή εν της ουρανής. Περί δε των νεκρών, ότι εγείρονται, ουκ ανέγνωται εν τη βίβλο Μωσέως, επί της βάτου, ως είπεν αυτό ο Θεός λέγον, εγώ ο Θεός Αβραάμ, και ο Θεός Ισαάκ, και ο Θεός Ιακώβ. Ουκ έστειν ο Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Ημίσουν πολύ πλανάστε. Και προσελθών εις των γραμματέων, ακούσας αυτόν συζητούντον, είδος ότι καλός αυτής απεκρίθη, επιρώτησεν αυτόν. Ποια εστί πρώτη πασόν εντολή? Ο δε Ιησούς απεκρίθη αυτό, ότι πρώτη πασόν των εντολών, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαι εστί, και αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου, και εξ όλης της ισχύος σου. Αυτή πρώτη εντολή. Και δευτέρα ομοία αυτή. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μίζον τούτον άλλη εντολή ουκ έστι. Και είπεν αυτό ο γραμματεύς. Καλώς διδάσκαλε,
Επαληθείας είπας ότι είσαι στη Θεός, και ουκ έστιν άλλος κλίν αυτού. Και το αγαπάν αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της ισχύος. Και το αγαπάν των πλησίων ως εαυτόν. Πλείον εστί πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών. Και ο Ιησούς ειδών αυτόν ότι νουνεχώς απεκρίθη, είπεν αυτό. Ου μακρανή από της βασιλείας του Θεού. Και ουδή σου και τι ετόλμα αυτόν επερωτήσε. Και αποκριθείς ο Ιησούς, έλεγε, διδάσκονεν το ιερό. Πώς λέγουσιν οι γραμματείς ότι ο Χριστός Υιός εστί Δαβίδ. Αυτός γαρ Δαβίδ είπεν εν το πνεύματι το Αγίο. Είπεν ο Κύριος το Κύριο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου. Αυτός ουν Δαβίδ λέγει αυτόν Κύριον. Και πόθεν Υιός αυτού εστί. Και ο πολύς όχλος οίκουεν αυτού ιδέως, και έλεγεν αυτής εν τη διδαχή αυτού. Βλέπετε από των γραμματέων, των θελόντων εν στολές περιπατήν, και ασπασμούς εν τες αγορές, και πρωτοκαθεδρίας εν τες συναγωγές, και πρωτοκλησίας εν της δείπνης, οι κατεστίοντες τας οικίας των χειρών, και προφάσι μακρά προσευχόμενοι, ούτι λείψονται περισσότερον κρίμα. Και καθίσας ο Ιησούς κατέναντι του γαζοφυλακίου, εθεώρη πως ο όχλος βάλει χαλκών εις το γαζοφυλάκιον. Και πολλοί πλούσιοι έβαλον πολλά. Και ελθούσα μία χείρα πτωχή, έβαλε λεπτά δύο, ο εστί κοδράντης. Και προσκαλεσάμενος τους μαθητάς αυτού λέγει αυτής, αμήν λέγω ημίν ότι η χείρα αυτή, η πτωχή, πλείον πάντων βέβληκε των βαλόντων εις το γαζοφυλάκιον. Πάντες γάρεκ του περισσεύοντος αυτής έβαλον. Αυτή δε εκ της υστερήσεως αυτής πάντα όσα είχεν έβαλεν, όλων των βίων αυτής.